για τον ισχυρισμό του, την ουσιαστικά επανάληψη της δήλωσης ότι ενώ στην Ευρώπη ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί, στην Ελλάδα πρέπει να αγωνιζόμαστε, όπως είπε, για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Ξεκινώ από το δεύτερο, διότι είναι λυπηρό, είναι εθνικά επιζήμιο. Ο κύριος Τσίπρας σε κάθε παρουσία του στο εξωτερικό να επιχειρεί εξαιτίας του μένους που έχει για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διασύρει την Ελλάδα και να διαφημεί την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι σαφές πως οι καθυστερήσεις και οι παλινοδίες της κυβέρνησης οδηγούν τους πιστωτές μας σε υπερβολικές απαιτήσεις. Η κοινωνία πληρώνει πολύ ακριβά το λογαριασμό για την αποτυχία του κ. Τσίπρα να εφαρμόσει τις τολμηρές αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα έχει προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις με την ανικανότητα και την ιδιοληψία της. Από λίγες μέρες είχα περιγράψει την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ως ένα κοινικό συνεταιρισμό εξουσίας. Οι σημερινές εξελίξεις φοβάμαι ότι με δικαίωσαν απόλυτα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι απλά ένας αδύναμος πρωθυπουργός, είναι πια ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Και όσο πιο γρήγορα τελειώσει αυτή η φασοκομωδία, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα. Είναι λυπηρό, είναι εθνικά επιζήμιο. Ο κ. Τσίπρας σε κάθε παρουσία του στο εξωτερικό να επιχειρεί εξαιτίας του μένους που έχει για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διασύρει την Ελλάδα και να διαφημεί την ελληνική δικαιοσύνη. Ας αναλογιστούν οι πολίτες τι είδους σοβαρότητα και υπευθυνότητα είναι αυτή από έναν άνθρωπο που διεκδικεί την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.